Θύματα της επίθεσης στην Άγκυρα επισκέφτηκε ο Αχμέντ Νταβούτογλου. Οι νεκροί έφτασαν τους 37. Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας εμφανίστηκε βέβαιος πως το ΠΚΚ βρίσκεται πίσω από το νέο χτύπημα. Ένας εκ των δύο βομβιστών αυτοκτονίας φέρεται να ήταν μια 24χρονη γυναίκα μέλος του ΠΚΚ. Τουλάχιστον 11 άτομα συνελήφθησαν. Τουρκικά μαχητικά επλήκτιαν στόχους της οργάνωσης στο βόρειο Ιράκ και επεβλήθη απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη Σιρνάκ στην νοτιοανατολική Τουρκία. Εκεί πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν χαρακτήρισε αναγκαία τη διεύρυνση του όρου τρομοκράτης για να συμπεριλάβει και τους υποστηρικτές. Στην Κωνσταντινούπολη, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της κυβέρνησης στην πλατεία Ταξίμ. Η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού και πλαστικές σφαίρες για να τους διασπάσει, ενώ έγιναν και αρκετές προσαγωγές.